Η ποιότητα εδάφους είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα του εδάφους που χαρακτηρίζει την ικανότητά του να υποστηρίζει τη φυτική και ζωική παραγωγή, να διατηρεί ή να ενισχύει την ποιότητα του νερού και να υποστηρίζει την ανθρώπινη υγεία και ύπαρξη. Η ποιότητα του εδάφους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως 1. Το μητρικό υλικό του εδάφους από το οποίο σχηματίζεται και κληρονομεί ορισμένες ιδιότητες. 2. Την περιεκτικότητα στα διάφορα εδαφικά τεμαχίδια όπως η άργυλος, η άμμος και η ύλης από τα οποία συγκροτείται. 3. Το βάθος του εδάφους το οποίο καθορίζει την αποθηκευτική του ικανότητα σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. 4. Την ποσότητα της οργανικής ύλης, η οποία επηρεάζει τη σταθερότητα της δομής και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο. 5. Το ποσοστό σε αδρομερή υλικά, τα οποία επηρεάζουν το ενεργό βάθος του ριζοστρώματος. 6. Την ύπαρξη δομής, η οποία επηρεάζει την κίνηση του αέρα και του νερού στο ριζόστρωμα των φυτών. 7. Την εδαφογενετική του εξέλιξη, η οποία σχετίζεται με την κατάσταση γονιμότητας του εδάφους. 8. Την εδαφική οξύτητα, η οποία επηρεάζει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στα αναπτυσσόμενα φυτά. 9. Την υπάρχουσα βιοποικιλότητα στο έδαφος, όπως οι γεωσκόλικες. Η ποιότητα του εδάφους επηρεάζεται από διάφορες διεργασίες που σχετίζονται με τις ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως 1. Η υδατική ή μηχανική διάβρεση του εδάφους, η οποία προκαλεί απώλεια γόνιμου εδάφους. 2. Η άρδευση με κακής ποιότητας νερό και η πρόκληση αλάττωσης του εδάφους, η οποία προκαλεί μείωση ή αναστολή της ανάπτυξης των φυτών. 3. Η εντατική καλλιέργεια με τη χρήση βαρέων γεωργικών μηχανημάτων που προκαλούν συμπίεση στο έδαφος και απώλεια της παραγωγικότητάς του. 4. Η καταστροφή της οργανικής ύλης με την εντατική καλλιέργεια ή την αφαίρεση της σκληρής βιομάζας, όπως το κάψιμο της καλαμιάς. 5. Η μεγάλη προσθήκη χημικών, όπως λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή βαρέων μετάλλων που προκαλούν τοξικότητες στα φυτά, αλλά και μειωμένης υγιεινής κατάστασης τροφών. Επομένως, η ποιότητα του εδάφους μπορεί να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί εφαρμόζοντας μέτρα προστασίας κατά των παραπάνω αιτιών ή διεργασιών που την επηρεάζουν δυσμενώς.